93 περίπου, 93 και 94, η διακρισία του υπερποδέν ξεκίνησε κάποια σταδιακή εφαρμογή από τις διάφορες δημοτικές αρχές. Έγινε μια ενημέρωση αναθεώρηση, δεν ήταν πλήρης αναθεώρηση, αλλά έγινε μια ενημέρωση αναθεώρηση του σχεδίου του αρχικού γύρω από το 2001, το 2000, και στη συνέχεια γίνεται αυτή, είναι η δεύτερη αναθεώρηση ουσιαστικά, η οποία έχει εμβαθύνει λίγο παραπάνω γιατί ξαναγίνανε μετρήσεις, ενώ στην προηγούμενη αναθεώρηση δεν είχαν ξαναγίνει μετρήσεις, θα δούμε πώς είναι το σύστημα, ενώ τώρα ξαναγίνανε μετρήσεις και έγινε πιο εντεριστατωμένη η αναθεώρηση του αρχικού σχεδίου και πώς έχει εξελιχθεί και πώς θα έχει προχωρήσει από εδώ και μπρος. Η βασική λογική και φιλοσοφία που ακολουθήθηκε ήταν να προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε και να εφαρμόσουμε, δεν υπάρχει ουσιαστικά πεζοδρόμηση με την έννοια της πεζοδρόμησης μέσα στη πόλη του Αγίου, όσο το δυνατόν περισσότερη έκταση στην κεντρική περιοχή. Η κεντρική περιοχή είναι αυτό που θεωρήσαμε, είναι η σκιασμένη που βλέπετε αυτό το σχέδιο, που είναι από την από τη λίμνη προς την Επιμενίδου, κατεβαίνουμε τον Ελαιώνα κάτω, πιάνουμε το στάδιο, όλη η παραλιακή ζώνη, κάτω την Ομαρία, Μαρίνα κλπ. Κάνουμε το λιμάνι, την προπλατεία λιμάνι και καλακλίνουμε στο κάτω μέρος του κόρακα που είναι το κεντρικό τμήμα για αρχή της παλαιολόγου. Όλο σε αυτό το χώρο. Σε αυτό το χώρο η σκέψη λοιπόν ήταν να προσπαθήσουμε να τον πεζοδρομήσουμε κατά το δυνατόν. Και όταν λέω πεζοδρομήσουμε, δεν εννοώ να διώξουμε όλη την κυκλοφορία και να μην πατάει μέσα στο κινητό, αλλά να βελτιώσουμε τις συνθήκες κίνησης πεζών, κυρίως. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης περιλαμβάνει και το σχέδιο πόλεως προς το Σταυρό και το νέο σχέδιο πόλεως που είναι δυτικά της Επιμενίδου. Έχουμε χρησιμοποιήσει σαν παρακαμπτήρια της κυκλοφορίας, παρακαμπτήρια οδών, τη νέα περιφερειακή που δημιουργείται στο σχέδιο πόλεως. Οι βασικές είσοδοι στην πόλη θα ακολουθούν και είναι από το Ηράκλειο, από την Περιτσά, η Καραμανή που παίρνει από την Περιτσά, και ο δρόμος για την Ελούδα, προ Αμούδη. Έχουμε βασικά δηλαδή πάλι τρεις εισόδους προς την πόλη. Δεν έχει αλλάξει αυτό το οποίο υπήρχε από την αρχή σαν καλλιτέχνες εισόδοι-έξοδοι της πόλης. Περιφερειακά οι επεμβάσεις ήταν πιο πολύ σε θέμα μονοδρομήσεων. Διατηρήθηκαν οι μονοδρομήσεις των βασικών αξώνων. Η Καραμανή που έχει και τη διαχωριστική νησίδα και η Ηρακλείου που μπαίνουμε μέσα και αυτή έχει την νησίδα και είναι αυτούδρομης κίνησης. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι μονόδρομοι στην Τζέρφη, εκτός πάλι από την Αττή Κουντούρου που φεύγει προς το Αμμούδι, η οποία είναι αυτούδρομη. Κοιτάξαμε και την κίνηση των λεωφορείων, έχει προβαθεί μια κίνηση, δύο διαδρομές αστικής, καθαρά αστικής μίνιμπας εισαγωγικά. Κυκλοφορία λεωφοριακών γραμμών εξυπηρετεί και την κίνηση των κατοίκων αλλά και την κίνηση των τουριστών του καλοκαίρι. Η οποία εκτείνεται, υπάρχει ένα σχέδιο, το είναι ένα πλέον έντονο που σταθαίνεται και υπάρχει και ένας πράσινος ο οποίος κάνει
κάνουμε όλη την παραλιακή. Η συγκεκριμένη περιοχή που βλέπετε είναι η ακτίνα επιρροής των γραμμόνων. Όπως βλέπετε, εξυπηρετούν ουσιαστικά όλη την αστική περιοχή του περιστερίου πόλεων και ορισμένων περιοχών εδώ πάνω που δεν έχουν πλήρη κάλυψη. Αλλά εν γέννη δεν το βλέπετε πολύ, γιατί η γραμμή υπάρχει που είναι ακτίνη και δεν φαίνεται. Και αυτή καλύπτεται, αφαίνουν μερικά σημεία πολύ περιφερειακά, μία άκρια εδώ στο Αγόρι όρια του νέου σχεδίου πόλεως που έχουν κάποια απομακρυσμένη απόσταση από την εξυπηρέτηση από αυτές τις εμποριακές γραμμές. Τα δύο δίκτυα, το μπλε και το πράσινο, έχουν αλληλοεπικάλυψη, οπότε είναι εύκολο, εάν κάποιος μπει στο ένα λεωφορείο, σε κάποιο σημείο να μετεδιβαστεί σε κάποιο άλλο και να μεταβεί σε μια περιοχή που δεν το καλύπτει μια διαδρομή και το καλύπτει η άλλη, ή ακόμη και να κινηθεί αλλιώς πιο γρήγορα μεταδιβουργάζοντας το από ένα λεωφορείο στο αεροπορείο γραμμή στην άλλη. Αυτό προϋποθέτει ουσιαστικά από το Δήμο κάποιες ενέργειες. Δεν μπορεί να είναι επιπληρωμή, εκτός αν το αναλάβει το ΚΤΕΛ. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει δικαίωμα να εισπράττει τίμημα εισιτήριο για τους επιβάτες έχουν δημοτικές εισυπηρεσίες. Εάν το οργανώσει μόνο από το Δήμο. Αλλά αν το δεχτεί και το αναλάβει το ΚΤΕΛ, τότε θα υπάρχει και ένα αντίτιμο το οποίο είτε μπορεί να επιδοτηθεί σε κάποιο βαθμό από το Δήμο, είτε να είναι καθαρά με ένα μικρό αντίτιμο που να καλύπτει τα έξοδα μέχρι του ΚΤΕΛ ή οποιοδήποτε οργανισμό το κάνει. Το συνδοχίζει. Έχω κυρίως το σχέδιο στη μέση είναι απλώς κάποια ιεράσκηση που λέμε οι κόκκινες είναι οι αυγυρίες που έχουμε στο αστικό ιστό, το πράσινο είναι δευτερεύουσες και μετά είναι τα τοπικά δίκτυα και τα μπλε είναι συλλεκτήριες που εξυπηρετούν. Είναι πιο πολύ τεχνικό το σχέδιο αυτό παρά ουσία για να ξέρετε τι γίνεται. Θα επανέλθω σε αυτό το βασικό που είναι και η πρόταση. Ο σκοπός που σας είπα στην αρχή ότι θέλουμε να επεκτείνουμε την εξυπηρέτηση των πεζών χωρίς να έχουν αλληλεπίδραση με τα λεωφορεία, με τις συμφωνίες και τα γιοταχή, η κεντρική περιοχή, τονίστηκε πιο πολύ κάνοντας μια δραστική παρέμβαση, κλείνοντας την προτείνοντας να αποκλειστεί σαν πλήρης πεζόδρομος ουσιαστικά η οδός Ρουσκουνούρου, η οποία έχω δει ότι μέχρι τώρα έχει μένει να αναπλαχθεί, αλλά δεν έχει διακοπή κυκλοφορία εδώ μέσα. Η εισήγηση που κάναμε εμείς ήταν να γίνει η διακοπή κυκλοφορία μια και καλή εξ αρχής και να δούμε πώς θα εξελίσσεται το σαν πιλωτικό πρόγραμμα λιγάκι για 6 μήνες, ένα χρόνο και αν δημιουργούσε συνθήκες οι οποίες θα ήταν δυσβάστακτες για τους κατοίκους της πόλης, τότε να πηγαίναμε ένα βήμα πίσω και να αφήναμε τη λειτουργία όπως είναι και τώρα. Η Δημοτική Αρχή κάποια στιγμή θα το πω δίστασε να πάει στο άκρο στο οποίο είχαμε εισηγηθεί εμείς και ναι μεν έγινε η ανάπλαση, αλλά απέτυχε η κυκλοφορία να περνάει από μέσα. Τώρα αυτό θα μπορούσε σταδιακά, από πλευράς φιλοσοφίας της πρότασης της μελέτης δεν έχει μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα. Είναι ο τρόπος εφαρμογής αν θα πάμε στο πλήρες βήμα πεζοδρόμηση και από αποκοπή κυκλοφορία από το Ρουσκουντούρου ή θα πάμε σταδιακά λίγο-λίγο όπως έχει ξεκινήσει τώρα, το αποτέλεσμα θα δείξει τι πρέπει να είναι και ποια είναι η χρυσή τομή στο που να καταλήξουμε. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι αποκόπτεται η μία λουρίδα της πόλης που διαχωρίζεται από την Λαχύρα λίγο πολύ και την Παλαιολόγου και δεν επικοινωνεί με το άλλο τμήμα το οποίο είναι το δυτικό προς το στάδιο, προς το δημαρχείο, τις υπηρεσίες, τον αρχεία κλπ. Η κυκλοφορία δηλαδή της μιας περιοχής κατεβαίνει από την Λαχύρα και φεύγει από την Thank you.
Μήνος που ανεβαίνει στην Επιμελίδη και πέφτει προς Βουλγά. Καπεταλάκι. Και η βασική κυκλοφορία ουσιαστικά γινόταν από τον ιδρυτικό άρχονα της Επιμελίδου. Η είσοδος μπορούσε να γίνει και από την Επιμελίδου, ανεβαίνοντας τη Μαρίνα και ερχόμενη προς την πλατεία Ελευθερίας. Στην πλατεία, όσοι κατέληγαν εκεί, θα έπρεπε να κάνουν ουσιαστικά αναστροφή και να γυρίσουν να δίνουν πάλι πίσω το προβληματί της Μαρίνα και να βγουν από την πόλη. Δεν θα μπορούσαν να περάσουν διαφερός του Ντουντούρου και να έρθουν στην άλλη μεριά της πόλης. Το τμήμα της πόλης που είναι από την πλαστήρα και μέχρι την θάλασσα, μέχρι την αρχή του Ντουρού, όλη αυτή η λουρίδα, θα εξυπηρετούνται μόνη της, ανεξάρτητα από την άλλη όπως είπα, μέσω της αντιτάσεως, της παλαιολόγου και της αρχής του Ντουρού. Κυκλοφοριακά οι αποστάσεις είναι τέτοιες που εμείς σαν τεχνικοί των συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών θεμάτων δεν θεωρούμε ότι η απόσταση αυτή είναι αποτρεπτική για να μην γίνει η πεζοδρόμηση του κέντρου, που έχει άλλα πλεονεκτήματα γιατί είναι εμπορική κίνηση η οποία πάντα ενδυναμώνει όταν έχουμε πεζοδρομημένες περιοχές. Κύριε Δήμαρχε, αξίζει να πούμε την περίπτωση.